Εφιάλτης έχει γίνει η οικονομική κρίση για ζευγάρι πατρινών που προετών είχε λάβει δάνειο 160.000 ευρώ από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την οποία όμως τώρα χάνει. Όσο περνούσαν τα χρόνια, υπήρχε συνέπεια στην καταβολή των δόσεων, ακόμη και με την έναρξη της κρίσης, που με δυσκολία συμπλήρωναν το απαιτούμενο ποσό. Εάν περάσουν σε νόμο οι προτάσεις της Τρόικας, που βάζουν ανώτατο όριο οφειλών, ή οι προτάσεις που διαρρέει η κυβέρνηση για ανώτατο όριο οφειλών 200.000 ευρώ, τότε το 1 τρίτο των ανθρώπων που είναι σε υπερχρέωση θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να χάσει το σπίτι του. Ωστόσο, έμειναν και οι δύο άνεργοι. Το εισόδημά τους μηδενίστηκε και μπροστά στο δίλημα να ζήσουν ή να πληρώσουν το δάνειο, επέλεξαν το πρώτο. Αλλά δεν ήταν αρκετό, αφού η τράπεζα τους χτύπησε απειλητικά την πόρτα και τους γνωστοποίησε ότι σύντομα θα μείνουν άστεγοι, καθώς το σπίτι τους, το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο, θα βγει στον πληστηριασμό. Γι' αυτό είχαμε καλέσει την κυβέρνηση να μην υιοθετήσει τέτοια όρια που θα είναι λεμιτόμος για ζευγάρια σαν και αυτό που έχει πάρει το μέσο δάνειο του ΟΕΚ. Αυτός ο κόσμος δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί τις κατοικίες του, το δικαίωμά του στην κατοικία. Θα πρέπει να υποστεί την διαδικασία της έξωσης, πράγμα που δεν πρέπει οι οργανωμένοι πολίτες να το επιτρέψουν. Το αρχικό ποσό των 160.000 ευρώ, παρά το ότι πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους για πολλά χρόνια, έχει φτάσει σήμερα στις 200.000 ευρώ περίπου, με τους τόκους και τα χρέη προς τα ταμεία και την ασφαλιστική εταιρεία.